3 Νοεμβρίου στο Lab Athenas πραγματοποιήθηκε το Big Halloween Party εκ μέρους των Attack Play Production και Trap Escape Rooms. Ένα μεγάλο Halloween Party με πολλή μουσική, χορευτικό show, καραόκε, escape room, mind games, bazaar, cosplay parade, maids, κληρώσουν πολλά δώρα και φυσικά cosplays. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος βρέθηκε εκεί εκ μέρους του cosplays CR και μας μεταφέρει όλα όσα είδε. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάει το parade. Θα ξεκινήσουμε με τον μυστήριο εδώ πέρα, Ghost Face. Το λέω σωστά? Ωραία. Λοιπόν, να έρθει η σκηνή. Τι έχετε να μας πείτε? Δεν μιλάει. Ωπα, θέλω να με σκοτώσει τώρα. Λοιπόν, ο Ghost Face από το Scary Movie. Μάλλον εγώ θα είμαι, με γλυκοκοιτάει. Θέλει να μου πάρει την τελευταία πνοή. Α, μάλλον. Με γυροπαίρνει, κοιτάξτε να δείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε μία βαμπύρ εδώ πέρα, μια βρυκόλακα. Κολαστικό. Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις? Τι σας άρεσε περισσότερο, το αίμα μας ή το πάρτι? Πρέπει να περισσότερο κόσμο, αλλά εντάξει. Δεν έφτασε το αίμα μάλλον. Πίνετε πολύ βλέπω. Κάτι άλλο, τι έχεις να μας πεις για τη σχολή σου, μιας και σκύβει κόλλακας? Είσαι διψασμένη για αίμα, σε βλέπω εδώ πέρα. Έχεις πασαλευτεί και μέσα στο αίμα. Με τα μούτρα έπεσες. Τώρα ξύπνησα. Ναι, τέτοια ώρα ξυπνάνε και οι κόλλακες. Έχω μια πορεία. Όταν ξυπνάτε στο αίμα, βάζετε και καφέ. Και πώς ξυπνάτε? Εγώ για να ξυπνήσω θέλω ένα διπλό φρέντο. Άμα είναι δεν θα πίναμε καφέινη, θα πίναμε μαρτίνι. Έμα, πες τα, πες τα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ πέρα, έλα, έλα λίγο, μην τρέπεσαι, έλα λίγο, τι έχουμε εδώ πέρα? Απλά ένα σκελετός. Η βασίλισσα των σκελετών. Λοιπόν, έχουμε μία βασίλισσα των σκελετών. Οι σκελετοί δεν ξέρουν τίποτα, τι το μαπίλ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τζοκερίνα. Harley Quinn, να φανταστώ. Μισό λεπτό να μας πεις να σ' ακούσεις και πόσο. Είναι μια ανάμειξη Harley Quinn και Pennywise.
Ωραία. Wow. Φοβερό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε καθόλου το τιμημόμενο κομμάτι του Κάρεν. Το έχουμε. Μπορούμε να... Ε? Αυτό. Έλα. Έχουμε το Κάρεν, λοιπόν. Από πίσω background έχουμε και το κομμάτι του. Ένα χειροκρότημα για το Κάρεν. Δεν ακούω. Έτσι, δεν έχουμε πάρει. Πιο δυνατά. Λοιπόν, τι είχα να πεις. Λοιπόν, έχουμε ένα κοινικό βρικολάκο και ένα βρικόλακα. Έχουμε ένα βρικόλακα. Έχουμε ένα βρικόλακα. Ας έρθει, ο βρικόλακος να είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρκι. Κυνηγός να κάνει βρικολάκων. Δύο βρικολάκες, ένας κυνηγός. Ακούω. Τρεις βρικολάκες και ένας κυνηγός. Μάλλον δεν το βλέπω καλά. Υπερδομούμε βρικόλακες. Λοιπόν, έχουμε δύο βρικόλακες και πρέπει να θέλω να μου φούλε... Λίγα λεγάκια. Δεν ξέρω, το τελευταίο πρέπει να θυμάμαι είναι να είμαστε στην τράπεζα του Λονδίνου και να μαντικήσετε κάτι. Και τώρα ξεκινήσα έξω από αυτό το κτίριο, πριν να ξεκινήσω το μπάρτι και δεν ξέρω, ξεκίνησε και βρίσκω. Είμαστε 2018, πάμε για το 19, σε λίγο καιρό, σε κανένα δύο μήνες. Μάλιστα, είναι να διάβασα την πρώτη. Λοιπόν, έτσι. Ξαφνικά ήμουν σε μια σπηλιά, με πήρε ο ύπνος και όταν ξύπνησε έφαρα χρονιάς. Τελείως. Μάλλον νομίζω ότι με έφαναν οι αράχνες. Βρικόλα μας αράχνη. Wow. Λοιπόν, κανένας άλλος, βλέπω εδώ πέρα να δω λοιπόν μισό λεπτάκι, να δω αν κάνει και το μικρόφωνο, γιατί έχω και τρεις κοπέλες εδώ πέρα που θέλω να πω λίγα λογάκια για την σωνή τους. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια. Τι είναι αυτό. Στο πρώτο. Είναι βασικά αποτυχημένες. Μου θυμίζει βασικά το σπιτζά, πώς λέγεται. Κάπως έτσι, ένα καινούργιο άνιμε με κοπέλες που τραγουδάνε metal και είναι ζόμπι. Όχι. Α, καλά σχέση. Είναι πλαστική. Πώς το πάμε. Ζόμπι λάγκα. Ζόμπι λάγκα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε. Εγώ είμαι Spiritboard. Τι είσαι. Spiritboard είναι και το προκεκριμένο μετατέλεσμα. Wizard δηλαδή. Μόνο να κάνω καμία επικάλυση. Παρακαλώ. Βγάλε το. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιον θέλετε να καλέσουμε από το stage να κάνουμε μια επικάλυση. Έχουμε κυνηγό, έχουμε βαμπύρ, έχουμε ghost face. Λοιπόν. Έσω δαίμονα. Α, έχουμε και ένα δαίμονα DJ. Λοιπόν, και έχουμε και μια κοπέλα εδώ πέρα που έχει ντυθεί. Γκογκό από το Κίλβι. Λοιπόν, και ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία των ατόμων που είναι στο stage. Ποιοι τυχεροί θα πάρουν από ένα δωράκι. Τρία δωράκια σε τρεις τυχερούς. Θα περνάω από τον καθένα και θα μου λέει τη στολή που του αρέσει. Από τις στολές που είναι στο stage. Θα παρακαλέσω τους διαγωνιζόμενους να είναι στο stage. Λοιπόν, ποια στολή πιστεύετε ότι είναι καλύτερη. Ο Κάρεν. Ένα ο Κάρεν. Δύο ο Κάρεν. Εδώ η κοπέλα εκεί. Α, τρία κοπέλα. Ποια κοπέλα, έχουμε πολλές κοπέλες. Με το μαύρο. Δύο έχουμε με μαύρα, τρία. Ένα τη δύο με καπελάκι. Με αράχνη καπελάκι. Λοιπόν. Έχουμε. Έχουμε. Τρία. Δύο. Ένα, δύο.
Κάτι το κάνω εδώ, να πάω λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, έχουμε Dina Garden, ένα Aria Vampire. Λοιπόν, πάμε προς τα πίσω. Λοιπόν, για πιστεύετε να δούμε και όχι κάτι ιστορία. Όχι! Garden! Oh, Garden! Garden! Oh, Garden! Άρια! Έχουμε την πέντε εδώ! Τέσσερα Garden και μια Άρια! Για πείτε μας! Στην Άρια! Oh, τέσσερα τρία, debate! Άρια! Wow! Τέσσερα, τέσσερα! Τρομερό debate! Garden! Πέντε, πέντε και ως ένα! Λοιπόν, πάμε! Το Scream! Και ο Scream! Wow! Έχουμε πέντε Garden, τέσσερα Άρια! Και ένα... Αντίστροφα τα είπες! Τέσσερα Garden, πέντε Άρια! Με συγχωρείτε! Λοιπόν, τέσσερα Garden, πέντε Άρια! Παπάει! Τέσσερα Garden, πέντε Άρια, παπάει! Και ένα... Είναι τρομερό το debate, είναι φοβερό το debate. Έχουμε δύο κορυφαίες στολές, δύο δυνατούς παίχτες. Πάμε! Άρια. Καλά, μιλάμε εντάξει. Άρια, έχεις δύο συν, έχεις δύο συν. Πάμε δυνατά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Θα το πείσω και θα πω Άρια κι εγώ. Wow. Πάμε. Νομίζω ότι έχει πανίω μην την πεις. Πανίω, αλλά πανίω σε Garden. Λοιπόν, έχουμε τους τρεις νικητές μας. Έχουμε Garden, Άρια και Ghostface. Η πρώτη είναι η Άρια Vampire. Δεύτερος, ο Garden. Και τρίτος, ο Ghostface. Ο λαός ψήφισε. Λοιπόν, για ξεκινάμε. Η πρώτη μας νικητρία, το είπαμε να μας πεις για αυτό το τρομερό debate που έγινε μεταξύ κυνηγού και βαμπύρ. Είχαμε μία μάχη εδώ, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είχαμε ένα κυνηγό, βαμπύρ, και ένα βαμπύρ. Και κέρδισε το βαμπύρ. Ήτα, μιλάμε, τρομερή, ήτα, δύο και τέσσερα. Μετά το έχασα λίγο. Κάτι είχε με το δαιμονικό σπαθί, κάτι δεν επικοινωνούσε καλά ο δαιμόνας μας. Δεν συνεργαζόταν. Δεν συνεργαζόταν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο Ghostface. Λοιπόν, έπρεπε να πάρει το τρίτο δωρεάν γιατί ήταν πέθαινα. Ευχαριστώ πολύ κάποιους μούσους στη ζωή. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Συνεχίζουμε με μουσική, ο δεμονιάς μας θα μας διασκεδάσει στους ρυθμούς του Λάνου με την Λιγκόπ και έρχεται σε λίγα λεπτά και το τελευταίο μέρος της κλήρωσης. Λοιπόν, θα θέλω. Ξεκινάμε λοιπόν την κλήρωση. Εδώ. Ωραία, λοιπόν. Ο αριθμός 41 μόλις κέρδισε μία τσαντούλα από την ΚΕΜ. Συγχαρητήρια και με μια